Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε εν συντομία πώς μπορούμε να αλλάξουμε το ελάχιστο ποσό πληρωμής στο Google AdSense. Μέσω του Google AdSense μπορούμε να πληρωνόμαστε από YouTube, από διαφημίσεις μέσα στο site μας. Μπορούμε να δούμε και εδώ ένα παράδειγμα. Έχω καταστήσει στο techtutorialsgr.com του Google AdSense. Βλέπετε, οι διαφημίσεις εμφανίζονται ενδιάμεσα από τα άρθρα που έχω φτιάξει. Κάθε κλικ λοιπόν πληρώνεται ο χρήστης και εδώ βλέπετε έχουμε ανάλογη διαφήμιση. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε στο Google AdSense για να αλλάξουμε τουλάχιστον ποσό πληρωμής. Δυστυχώς υπάρχει όριο το οποίο το προγραμματίζει το ίδιο το AdSense στη χώρα μας. Στα αριστερά ερχόμαστε στις πληρωμές. Αφού επιλέξουμε πληρωμές, βλέπετε έχουμε φτάσει λέει στο 27% του ποσού πληρωμής. Το ελάχιστο ποσό πληρωμής είναι 70 ευρώ. Εμείς όμως θέλουμε να ανταλλάξουμε. Ερχόμαστε διαχείριση ρυθμίσεων, πρόγραμμα πληρωμών και από εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε. Βέβαια, σας λέει, άμα έρθετε εδώ στο κουτάκι, ότι το ορίζει το ελάχιστο ποσό το οποίο θα εμποδίζει την αποστολή των πληρωμών. Πρέπει να είναι το ελάχιστο ποσό πληρωμής στον χώρο νομισμά μας. Και το ελάχιστο μας το έχει στα 70 ευρώ. Συνεπώς κάτω από 70 ευρώ δεν μπορείτε να το βάλετε. Μπορείτε να ανεβάσετε, αλλά δεν μπορείτε να το κατεβάσετε. Από εδώ λοιπόν ρυθμίζεται και ολοκληρώνεται λοιπόν την διαδικασία αυτή. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Αν θέλετε κάποια άλλη καθοδήγηση για το Google AdSense, μπορείτε να στείλετε και να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο για να το φτιάξουμε. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe στο κανάλι.